γιατί είναι πάντοτε εις το σύνθρονο του Ιερού Βήματος, ως εκείνη η οποία οικουμενεύει και επισκοπεύει το Άγιον Όρος. Είναι η ευαίσθητος εικόνα, είναι η πρώτη εικόνα από τις άλλες έξι εικόνες που έχουμε, την οποία τιμούμε όλους ιδιαιτέρως, διότι αυτή η εικόνα, σύμφωνα με την παράδοση πάντα, αλλοφαίνεται ότι η παράδοση δεν είναι πρόχειρη στο Άγιον Όρος. Όταν ο Αρκάδιος, ο γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου, επήγαινε από την Κωνσταντινούπολη στη Ρώμη να κινδύνευσε, τότε παρεκάλεσε την Παναγία ενώ ήταν μέσα στη βάρκα στη θάλασσα και ως διαθάνατος ευρέθη στη ξηρά και γλίτωσαν από τον πνιγμό. Εκεί που ακριβώς ευρέθη, βρήκε στα βάτα την εικόνα της Παναγίας της Βηματαρίσης. Και πρέπει να σας πω ότι η εικόνα αυτή όταν την ανοίξαμε και την είδαμε είναι το πρώτο της. Το πρώτο της λοιπόν είναι η κυρομαστίχα, που αυτό δείχνει ότι είναι από τις εικόνες που αγιογράφησε ο Άγιος και Ευαγγελιστής Λουκάς.